Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, η πολύμορφη βία κατά των γυναικών, τα αποτρόπαια περιστατικά και εγκλήματα σε βάρος τους, δίκαια νομίζω πυροδοτούν την οργή και την αγανάκτηση των νέων, γυναικών και αντρών. Είναι πολλοί οι προβληματισμοί που γεννιούνται στις συζητήσεις της ΚΝΕ με την νεολαία, μέσα και έξω από τα αμφιθέατρα, από τις σχολικές αίθουσες, πάνω σε αυτό το σύνθετο ζήτημα. Πρωτοστατούμε για να γίνει η δικαιολογημένη οργή δύναμη συσπήρωσης, ώστε ο κάθε φοιτητικός σύλλογος, η κάθε μορφή οργάνωση στις σχολές, στα σχολεία, στις γειτονιές, πραγματική κυψέλη αλληλεγγύης, για να βρει κάθε νέα το κουράγιο να αντιπαλέψει τέτοια φαινόμενα, να παλέψει μαχητικά για να αλλάξει τη ζωή της. Όλο το προηγούμενο διάστημα, κάναμε υπόθεση της πάλης των φοιτητικών συλλόγων, τις καταγγελίες φοιτητριών για φαινόμενα σεξουαλικής παρενόχλησης, για απαράδεκτες συμπεριφορές σε βάρος τους. Με ψηφίσματα στα διοικητικά συμβούλια των συλλόγων, με ενημέρωση, οργάνωση κινητοποιήσεων σε όλη την Ελλάδα, διεκδικήσαμε και διεκδικούμε μέτρα προστασίας και πρόληψης για τις φοιτήτριες μέσα και έξω από τις σχολές. Καλούμε κάθε νέα και νέο στην οργανωμένη συλλογική πάλη και διεκδίκηση των σύγχρονων αναγκών, στη μόρφωση, την εργασία, τη δημιουργική ζωή με βάση τις σύγχρονες δυνατότητες της επιστήμης και της τεχνολογίας, ώστε η κάθε γυναίκα να ζει χειραφετημένη οικονομικά, κοινωνικά και συναισθηματικά. Για να μην εξαρτάται από το οικογενειακό περιβάλλον, το σύντροφό της, να μην εγκλωβίζεται σε παθογόνες σχέσεις. Μπορεί και πρέπει να γίνει υπόθεση της νεολαίας, η πάλι για την κοινωνία της πραγματικής ελευθερίας, το σοσιαλισμό-κομμουνισμό, εκεί όπου μπαίνουν και τα θεμέλια για να καταργηθεί κάθε κοινωνική ανισοτιμία και καταπίεση. Σε αυτή την κοινωνία μπορεί κάθε νέα και νέος να μορφώνεται, να σπουδάζει χωρίς εμπόδια, σε ένα πανεπιστήμιο πραγματικά δημόσιο και δωρεάν, σε ένα πανεπιστήμιο στην υπηρεσία της ικανοποίησης των αναγκών της πλειοψηφίας της κοινωνίας και όχι στην υπηρεσία των εκάστοτε αναγκών της κερδοφορίας των μονοπωλιακών ομίλων, σε ένα πανεπιστήμιο χωρίς κοινωνικούς φραγμούς στην πρόσβαση της επιστημονικής γνώσης. Όμως σήμερα, το μέλλον και η πορεία μιας φοιτήτριας για να πάρει πτυχίο σκοντάφτει πάνω σε εκβιασμούς και πιέσεις που διαμορφώνονται πάνω στο έδαφος της επιχειρηματικής λειτουργίας του Πανεπιστημίου ΑΕ. Και αυτό το Πανεπιστήμιο έχει τη σφραγίδα όλων των κυβερνήσεων, είναι κομμένο και ραμμένο στις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η όλο και μεγαλύτερη εμπαρμοτοποίηση της μόρφωσης, η αποσύνδεση του πτυχίου από το επάγγελμα, το διαβίου κυνήγι δεξιοτήτων, οι τεράστιες ελλείψεις στη φοιτητική μέρημνα, τα ανύπαρκτα μέτρα προστασίας του γυναικείου οργανισμού στα σχολεία και τις σχολές, οι άθλιες συνθήκες διαβίωσης και υγιεινής στις εστίες, είναι η πραγματικότητα που βιώνει μια νέα σήμερα. Έτσι, βρίσκεται εκτεθειμένη στην ανασφάλεια για τις σπουδές, αλλά και στην ανασφάλεια για το εργασιακό της μέλλον, βρίσκεται ευάλωτη σε μια σειρά κινδύνους. Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε και το παράδειγμα καταγγελιών φοιτητριών της ιατρικής σχολής, όπου για να μπορέσουν να πάρουν συγκεκριμένη ειδικότητα, έπρεπε να τα έχουν καλά με καθηγητή μεγαλογιατρό και υπεύθυνο και της συγκεκριμένης κλινικής τους. Αυτοί οι οικονομικοί και κοινωνικοί καταναγκασμοί που βιώνουν οι φοιτήτριες είναι το θερμοκήπιο για τη βία κάθε μορφή σε βάρος τους, ακόμα και για τα αποτρόπαια φαινόμενα της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, με αφορμή τη σημερινή μέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών, ακούσαμε, διαβάσαμε, είδαμε πολλά και όλα αυτά γραμμένα και υπομένα βέβαια από αυτούς που διαμορφώνουν και ενισχύουν με την πολιτική τους κάθε φορά τις βαριές αλυσίδες των γυναικών. Η σύγχρονη καπιταλιστική κοινωνία που έχει στα συστατικά της στοιχεία τη βία, την καταπίεση, τον ανορθολογισμό, είναι το έδαφος που γεννά τους δράστες τέρατα και διευκολύνει τη δράση τους. Αφήνει τις γυναίκες απροστάτευτες απέναντι στην πολύμορφη βία που δέχονται σε κάθε πλευρά της κοινωνικής ζωής τους. Από τους μονοπωλιακούς ομίλους, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, από τα υπόλοιπα αστικά κόμματα, από πρεσβείες, δήμους, ΜΚΟ, μέχρι και από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, είδαμε να οργανώνονται καμπάνιες, διαφημιστικά σποτ, ημερίδες, συζητήσεις με αφορμή τη σημερινή ημέρα. Η απάντηση στο γιατί τους απασχολεί αυτό το ζήτημα, το ζήτημα δηλαδή της βίας κατά των γυναικών, έχει ήδη δοθεί, νομίζω, η απάντηση στη σημερινή εκδήλωση από την κεντρική ομιλία. Να κρατήσουμε ότι ανάμεσα στα άλλα, επιδιώκουν να υψώσουν τείχος απέναντι στην προσπάθεια να γνωρίσουν οι νέοι και οι νέες τις πραγματικές αιτίες, οικονομικές και κοινωνικές, των διακρίσεών τους
να γνωρίσουν λοιπόν τις αιτίες των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών και άρα και το δρόμο για την εξάλληψή τους. Βομβαρδίζουν τον αναγκαίο κοινό αγώνα αντρών και γυναικών. Δυσκολεύουν τη συμμετοχή των γυναικών στην κοινωνική δράση, αναπαράγοντας παλιά αλλά και καινούργια κοινωνικά στερεότυπα και αντιλήψεις. Για παράδειγμα, προβάλλονται ως πρότυπα για τις νέες γυναίκες οι διάφορες influencers που καταφέρνουν ατομικά να συνδυάζουν αρμονικά την επαγγελματική καριέρα με την οικογένεια, σπάζοντας κατά τα άλλα τα κοινωνικά στερεότυπα, τις influencers που καταλαμβάνουν θέσεις ευθύνης ισότιμα βέβαια με τους άντρες. Καλλιεργείται η αντιδραστική αντίληψη ότι είναι ατομική ευθύνη της κοπέλας να ανταποκριθεί στις επαγγελματικές, στις οικογενειακές, στις προσωπικές υποχρεώσεις. Ατομική ευθύνη της κοπέλας είναι και να δει μόνη της τα σημάδια και να ξεφύγει από μια παθογόνα βίαιη σχέση, όπως μας πληροφορεί σχετικά πρόσφατα διαφημιστικό σποτ μεγάλης βιομηχανίας. Προβάλλεται ως προοδευτική στάση η κάλπη και η ελευθερία «κάνω το σώμα μου ό,τι θέλω», θάβοντας όμως τα οικονομικά και κοινωνικά εμπόδια που συναντά μια νέα στο να γνωρίζει τις συνέπειες κάθε ατομικής της επιλογής, στο να διεκδικεί, θάβοντας έτσι και το δρόμο για να διεκδικήσει την αναγκαία κοινωνική, κρατική και επιστημονική στήριξη που χρειάζεται. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, η συγκλονιστική ιστορία του κόμματός μας και της ΚΝΕ, του επαναστατικού εργατικού κινήματος, έχει αποδείξει πως στον αγώνα για την ανατροπή της γενεσιουργού μορφής βίας, στην κοινή πάλη αντρών και γυναικών πάνω στη βάση των κοινών ταξικών του συμφερόντων, σπάνε στην πράξη αναχρονιστικές οι αντιδραστικές κοινωνικές αντιλήψεις για τις σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων. Διαμορφώνονται ισότιμες σχέσεις μεταξύ συντρόφων που έχουν τα ίδια όνειρα, τις ίδιες ελπίδες και ανησυχίες. Η συμμετοχή στην ταξική πάλη αναπτύσσει ολόπλευρα την προσωπικότητα των νέων. Μέσα σε αυτή αναπτύσσονται οι ανυπότακτες προσωπικότητες, κόντρα βέβαια και στις κυρίαρχες αξίες του ατομισμού, του εγωιστικού τρόπου ζωής, κόντρα στην υποτίμηση ενός ανθρώπου. Καλλιεργείται η συντροφικότητα, ο αμοιβαίος σεβασμός, η ανιδιοτέλεια. Καλούμε λοιπόν και από σήμερα κάθε νέο και νέα που είναι σήμερα εδώ, κάθε νέο και νέα που συνολικά αγανακτεί, να παλέψει για να σπάσει ο φαύλος ο κύκλος της βίας κατά των γυναικών, βαδίζοντας μαζί με το ΚΚΕ και την ΚΝΕ, στο δρόμο της ανατροπής της γυναικείας ανισοτιμίας, στο δρόμο για την κοινωνία της πραγματικής ελευθερίας, το σοσιαλισμό-κομμουνισμό.